Μέσα σε όλο αυτό το ωραίο το event, ο Αλέξο Τσίπρας συνομίλησε με τον Νίκο τον Γκάλη και έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Μια εξομολόγηση θα έλεγα. Άνοιξε την καρδιά του και με δάκρυα στα μάτια είπε αυτά τα λόγια. Ο μεγάλος είναι 6, του αρέσει πολύ το μπάσκετ, βλέπει NBA, του αρέσει το βλέπει. Του αρέσει το μπάσκετ πιο πολύ από εγώ. Αλλά είναι ακόμα μικρός. Κουράγιο Αλέξη, κουράγιο. Εγώ βέβαια στη θέση σου δεν θα ήλπιζα ότι μεγαλώνοντας θα αλλάξει κάτι, γιατί αυτά τα πράγματα από μικρός φαίνονται τι είναι ο άνθρωπος. Το κάνεις από μικρός αυτό! Από μικρός, αλλά είδες ο πόνος του πατέρα που ο γιος του βγαίνει μπασκετικός. Καταρχήν αυτό δεν το συμμερίζομαι εγώ, γιατί και εγώ μπασκετικός είμαι και είμαι μια χαρά παιδί. Ναι. Εντάξει. Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Okay. Είμαστε μπασκετικοί, υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνουμε παρέλαση κι εμείς. Ρε παιδί μου, όχι, ναι, δεν λέω. Αλλά ας πούμε και εμένα. Τι ρατσισμός είναι αυτός. Είχα γιο και έβλεπε μπάσκετ και το προτιμούσα από το ποδόσφαιρο, δεν αισθανόμουν καλά. Ναι. Θα ήμουν σαν τον Αλέξη, θα ήμουν απογοητευμένος. Αλλά και θα προσπαθούσα και εγώ να πω: εντάξει, μικρός είναι ακόμα, μπορεί όταν μεγαλώσει να καταλάβει. Σύντροφε πρόεδρε, μην ακούς, κοίτα εμένα και παρηγορήσου.